Λοιπόν, καλησπέρα φίλοι μου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εύχομαι ο ήχος να είναι καλός. Εύχομαι η εικόνα να είναι καλή. Καλησπέρα λοιπόν από το όμορφο Πυθαγόριο της Σάμου. Θα μιλάω και στα αγγλικά για να μπορούν να καταλαβαίνουν και οι φίλοι μας οι οποίοι είναι ξένοι. So, my friends, good evening, hello, I hope you are fine. We are in the beautiful Pythagorio village of Samos Island here in Greece, and I hope the sound and the quality of the video to be good. And this is a small test in the night with my camera. Λοιπόν, αυτό είναι και ένα τεστ που κάνω βέβαια για νυχτερινή λήψη. So I will speak Greek and Greek and English for the Greek friends and for the foreigner friends that they don't speak Greek. Tonight it's about, if you see also in my watch, I don't know if you can see, it's 20 past midnight, so we have 10 of July. Λοιπόν, όπως είδατε στο ρολόι μου, είναι 12 και 20 το βράδυ. Βρισκόμαστε, όπως είπαμε, στο Πυθαγόριο. 10 Ιουλίου του 2022. 10 July of 2022. So the music that you hear, it's we have let's say a party, a festival. The festival they organize the community here of Pythagorio. I don't remember the right words in English, but they do it every year, but the last 2 years, because of the pandemic, we didn't have any festivals. Λοιπόν, η μουσική που ακούτε είναι από το λιμάνι εδώ στο Πυθαγόριο. Ο σύλλογος του λυκούργου λογοθέτη εδώ του Πυθαγορείου έχει οργανώσει αυτό το πανηγύρι και σκέφτηκα ότι θα είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία έτσι να κάνουμε μια μικρή βόλτα, να δούμε το λιμάνι πως είναι 10 Ιουλίου και να οδεύσουμε προς το άγαλμα του Πυθαγόρου που βρίσκεται το πανηγύρι. So my friends, my thought is to walk here in the port of the village of Pythagorio and to arrive, you know, to the statue of Pythagoras, where is now this party that you hear. Now in your screen you see the beautiful beach of Notos, or Tarsanas. We have, as you see, two restaurants here, and we have the sunbeds, and over there you can see it's where is the lights, Ireon village, and we have a beautiful moon today. The sea is calm, we have a little bit wind. The temperature must be about 22 degrees. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην όμορφη παραλία του Νότου ή Ταρσανάς. Είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή. Εδώ βλέπουμε υπάρχουν και δύο εστιατόρια και επίσης εδώ υπάρχουν οι ξαπλώστες που έρχονται εδώ οι τουρίστες και οι Έλληνες να κάνουν το μπανάκι τους σε αυτή την ωραία παραλία. Θα γυρίσω έτσι να δείτε και από την άλλη πλευρά. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα. As you see, we have many cars because it's this party, this festival that we have. Often here in Pythagorio we have during the summer a lot of festivals. So I will try to show you everything, all the happenings that happen here. Λοιπόν, σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, βέβαια εκτός από την πανδημία που είχαμε για 2 χρόνια που δεν γίνονταν τίποτα,
γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλά πανηγύρια. Θα κοιτάξω λοιπόν να σας τα δείξω όλα. Εγώ πλησιάζω λίγο στη θάλασσα. Let's walk to CLB, this beautiful sea. Very nice evening, really. You can hear the sea. Ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ, καλοκαιρινό. Μπορεί να ακούσετε έτσι το όμορφο κύμα εδώ στη παραλία. Να δείξουμε και από την άλλη πλευρά. Και σιγά σιγά σκέφτομαι να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Easy, I'm thinking, you know, to start our walking tour and to go to the direction where is the party, so you can see also the port how it is right now. Λοιπόν, ξεκινάμε να πάμε να δούμε το λιμάνι. Θέλω να σας ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη, γιατί όπως έχετε παρατηρήσει όσοι με ακολουθείτε εδώ στο κανάλι μου, και όσοι είστε καινούργοι, κάντε μια εγγραφή παρακαλώ, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Έχω πάρα πολύ καιρό να ανεβάσω βίντεο. Λοιπόν, θα ρυθμίσω λίγο, μου φαίνεται και τα ISO. Γιατί δεν ξέρω τώρα πώς είναι η εικόνα. Τέλος πάντων, τα αφήσουμε εδώ στο υψηλό ISO. Λοιπόν, ναι, θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί έχω αρκετό καιρό να ανεβάσω βίντεο. Αυτό γίνεται διότι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το παρκάκι εδώ. So I would like to ask you, if you are new in my channel, to subscribe and to watch also my other videos, and don't forget also to press the small beautiful bell for to get notifications. So this is one very nice small park. You can see. Εδώ είναι ένα μικρό παρκάκι όπου μπορεί κάποιος να έρθει εδώ και να καθίσει και να απολαύσει τη θέα εδώ με το Πυθαγόριο. You know, here it's very nice to sit and to enjoy the beautiful view that you have, you know, with the village. And actually this is a new building, is the custom. So when they come the boats, the ferries from Turkey, from Kosandasi, they stop here and they check the people before to come. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε αυτό το καινούριο χτίριο, είναι το τελωνείο εδώ του Πυθαγορείου, διότι έχουμε το καραβάκι που έρχεται από την Τουρκία και εδώ γίνεται ο έλεγχος των επιβατών. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο να δούμε. Let's walk and we see a little bit the port and the Pythagorio. This is the beautiful Pythagorio. As you see, we have a lot of sailing boats over there. It's really beautiful. Όπως βλέπετε, έχουμε πολλά ιστοπλοϊκά που έχουν έρθει. Το Πυθαγόριο είναι πανέμορφο. Και εδώ βλέπετε είναι το πανηγύρι στο άγαλμα του Πυθαγόρα. And here you can see it's the festival, the party, let's say, in the statue of Pythagoras. So let's start to walk and we go in there. So to take one idea how is right now in Pythagorio. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε σιγά σιγά να προχωράμε για να πάρουμε μια ιδέα πώς είναι εδώ το λιμάνι του Πυθαγορείου. Πραγματικά μια υπέροχη βραδιά, είναι τέλεια, δηλαδή έχουμε και ένα φρέσκο αεράκι όπου μας δροσίζει, δεν υδρώνουμε. Λοιπόν, αρχίζουμε να μπαίνουμε μέσα στο λιμάνι του Πυθαγορείου. I want to see if I have to fix a little bit the ISO, because I think it's too much. Λοιπόν, θέλω να φτιάξω λίγο τη φωτεινότητα.
Να κατεβάσουμε λίγο γιατί είναι πολλά τα ίσο και τώρα θα μπούμε στα φώτα. Πιστεύω στα 800 ίσο που έχω βάλει είναι πολύ καλά. Άλλωστε είναι full frame αυτή η κάμερα. Ωραία. So I put the ISO about 800. It's really very good this camera. It's full frame. And let's start to walk. Ah, this is our friend that is coming now. Τιτίνι. Αυτό είναι το τιτινάκι μας. Το γατάκι μας. Το βλέπετε. This is so beautiful. Τιτίνι, ok, he moved. Λοιπόν, θέλει να μας ακολουθήσει από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά δεν εστιάζει καλά έτσι η κάμερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Εδώ είναι, επειδή είναι τώρα λίγο αργά, αρχίσουν και κλείνουν. Εδώ είναι ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, φτιάχνει πολύ ωραίες μακαρονάδες. Έχουμε πάρα πολύ ωραία εστιατόρια στο Πυθαγόριο. Here we have very nice restaurants. Already they are closing because it's late. Here they make very nice pizza and spaghetti. And here also a very nice restaurant, Mirmigelli. Εδώ είναι το Mirmigelli, πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο. Και όπως προχωράμε, βλέπουμε αριστερά μας ένα οζερί. Το Μουράγιο είναι πολύ ωραίο εδώ να καθίσεις, να απολαύεις το μεζέ. Και όπως βλέπετε έχουμε και το γατάκι μας εδώ που μας ακολουθεί. Οπα! Λοιπόν. And here, you know, it's, if you like ouzo and mezé, this is the best place of Μουράγιο. You can see these beautiful boats that we have here. The most of the boats, like this one, Calliope or Agia Irini from Captain Yannis, they make very nice excursion to Psili Amos Beach here with Georgios, the son of Captain Gerasimos, to Psili Amos. As you see, they make very nice trips. Λοιπόν, εδώ πέρα με αυτά τα σκάφη που βλέπετε, η Καλλιόπη και η Αγία Ειρήνη κάνουν πολύ ωραίες εκδρομές σε διάφορα μέρη της Σάμου και σαν νησάκι στη Σαμιοπούλα. Κάθε μέρα σχεδόν είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία εμπειρία άμα έρθετε να ταξιδέψετε. It's a fantastic experience to travel with them. You can eat, they can show you really beautiful beaches. This is Captain Yannis. The boat, Αγία Ειρήνη. And this is Τιτίνι. You know, he follow us. Λοιπόν, αυτό είναι το σκάφος του καπετάν Γιάννη. Κάνει πολύ ωραίες εκδρομές στη Σαμιοπούλα. Να δούμε λίγο τι λέει εδώ η ταμπέλα. Ελπίζω να φαίνονται. Λοιπόν, picnic time, Σαμιοπούλα Island. It's a small island, you know, in the south part of Samos. It's very nice, you know, to go there. It's a fantastic experience. Λοιπόν, picnic με τον καπετάν Γιάννη, με το σκάφος του την Αγία Ειρήνη, στο νησάκι την Σαμιοπούλα που βρίσκεται νότια της Σάμου. Πολύ ωραία εμπειρία. Συνεχίζουμε. Είναι αργά τώρα, βλέπετε ότι κάποιες καφετέριες και εστιατόρια έχουν κλείσει. You know, it's late already. They close, you know, some cafe and some restaurants. Over there is the party. Let's walk. Here we have a nightclub. The Colle Tempo, it's very nice if you want to dance. Very nice club. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο club, το Tempo, όπου μπορείτε να το επισκεφτείτε, να διασκεδάσετε, για να κάνετε clapping, νυχτερινή διασκέδαση.
Εδώ δίπλα έχουμε το εμπλό, πολύ ωραίο μπαράκι όπου έχει μπιλιάρδα μέσα και μπορείτε να παίξετε και βελάκια και πολύ ωραία μουσική από δεκαετία 80. Ο Γιώργος here, it's Emplo bar of Γιώργος. If you would like to play pool, if you like to play darts and to hear music from 80s, it's amazing. We walk, you see, we have a lot of sailing boats. And my kitty, it's following me. Λοιπόν, έχουμε αρκετά ιστοπλοϊκά όπως βλέπετε και το γατάκι εδώ με ακολουθεί, το τιτίνι μας. Όπως βλέπετε διάφορα άλλα μπαρ εδώ. Το Ταμπάσκο, πολύ ωραίο μπαρ. Εδώ ένα άλλο εστιατόριο Πολυκράτης. So this is Tabasco bar and this is Polykratis. And here we see Grigoris bar. Very nice guy, Grigoris. Really very smiling person, very welcome. You can feel also here with him. Εδώ λοιπόν ο Grigoris, ένα πολύ ευχάριστο παιδί ο Grigoris. Έχει το μπαρ του, πολύ όμορφο. Και δίπλα είναι ο Δημήτρης, το corner. And beside we have corner bar with Dimitris. Very nice bar. With very nice owner also. And we walk. Και περπατάμε. Έχουμε και τη σημαία μας εδώ. We can see the Greek flag. Here we arrive to the main street of Pythagorio. Εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει στο κεντρικό δρόμο του Πυθαγορείου. Είναι από τις 12 η ώρα το μεσημέρι, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία, οπότε είναι ένας πεζόδρομος υπέροχος, έχουμε και διάφορα έτσι καφέ και τζελατερίες που βγάζουν τα τραπεζάκια τους έξω και μπορείτε να το απολαύσετε. So in the main road, after 12 o'clock in the noon, the closet, so you can walk. And as you see, exists a lot of small bars and gelateria that they put out, you know, the tables, and you can sit here and you can have really a very nice ice cream and to enjoy. So we turn and we see Summertime Bar. Very nice bar of Manolis. Our beautiful cat is following us. Follow us, sorry for my English. Βλέπουμε και το τιτίνι που μας ακολουθεί, το γατάκι. Και συνεχίζουμε τη βόλτα μας. We continue the walking tour. So, I would like to tell you, my friends, that I will not post so often, you know, videos in this period, because, you know, it's my work like this, that I work with the tourism, I work many hours and I don't have so much time. But I will try, you know, to do the best. Here we have Taverna Avrosia. Εδώ λοιπόν έχουμε τη Avrosia. Εδώ έχουμε το Blue Boat, πολύ ωραίο μπαράκι. Επίσης μπορείτε εδώ να διασκεδάσετε με δυνατή μουσική. Προχωράω γιατί δεν θέλω να ακούγεται πολύ η μουσική λόγω των πνευματικών δικαιωμάτων που μπορεί να μας βγάλει το YouTube. Οπότε προχωράω πολύ γρήγορα. Βλέπουμε εδώ διάφορα πολύ ωραία σκάφη. Και εδώ έχουμε άλλη μία καφετέρια. Το Theory Street, πολύ ωραίες κρέπες και πολύ ωραίο πρωινό εδώ. Here you can have in Theory Street very nice breakfast and we walk. Sorry from before, but they play really very loud the music in the Blue Boat and you know I'm afraid a little bit for the music, for the copyright. It's so beautiful, Pythagorio, when it's busy in the summertime. You can enjoy. Here it's Prova, very nice also bar. Εδώ λοιπόν είναι το Prova. Θα γυρίσουμε να δούμε και λίγο έτσι το Πυθαγόριο, το λιμάνι. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο φεγγάρι. We can see also from this side Pythagorio with a beautiful moon.
Sorry, you know, that I ran so fast from where it was the music very loud, the Blue Boat. Very nice bar, the Blue Boat, as I said. Here, if you take this street, you can go to the square of Pythagoras. Very nice square. They have also very nice tavernas. Λοιπόν, αν πάρετε αυτό το δρομάκι, θα βρεθείτε στη πλατεία του Πυθαγόρα. Έχει πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, πλατεία Πυθαγόρα ή πλατεία Ειρήνης. Δεν θυμάμαι τώρα. Sorry, but I don't remember. Ο square Ειρήνης, ο square Πυθαγόρας. Anyway, I'm not remember. But it's very nice, this square. Dolphin bar, also they have rooms here. Unfortunately, I cannot zoom with this camera because this lens is prime. Δυστυχώς δεν μπορώ να ζουμάρω γιατί είναι σταθερός αυτός ο φακός στα 20 mm. Στο βάθος βλέπουμε εδώ γίνεται το πανηγύρι. We can see here the party, they have fun, the people. Εδώ μπορείτε να φάτε πάρα πολύ ωραίο kebab. Here you can eat a very nice kebab, passas. And as I walk in front of us, we see Iliada. Iliada, it's a very nice bar with Sandy that is many, many years here. And it's really very nice. Also, if you like to relax with very nice music. Λοιπόν, εδώ είναι το Iliada, το έχει η Sandy, είναι από τη Νέα Ζηλανδία. Και συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε άλλο ένα πολύ ωραίο σκάφος, ο Αρχάγγελος. Here we have another very nice boat, Αρχάγγελος. And they have also, they make some other trips here. Very beautiful, very big one. Here we can see it's a fishing boat, this one. Εδώ είναι ένα ψαροκάικο. Λοιπόν, ο Αρχάγγελος, όπου μπορείς να κάνεις εδώ πάλι πολύ ωραίες εκδρομές. Να δείξουμε και τα άλλα μαγαζιά. Εδώ βρίσκεται το El Corral, ένα πολύ ωραίο εστιατόριο. El Corral, very nice restaurant, also in the winter open, και το χειμώνα είναι ανοιχτό. Και εδώ έχουμε δύο πολύ ωραία μπαράκια. Πολύ ιδιαίτερη μουσική. Βέβαια θα περάσω γρήγορα γιατί δεν θέλω να ακούγεται και θα μιλάω λίγο πιο δυνατά. Όπως βλέπετε έχει πάρα πολύ κόσμο. Το Nomad είναι αυτό και αυτό εδώ πέρα είναι το Bohemo. So over there is Nomad bar and here is Bohemo bar. As you see, many, many people and the music is very loud, so I have to walk really quickly, quickly, quickly. Ariston restaurant, but already closed now. So busy, so confused all this music. Λοιπόν, τόσο πολύ μουσική, είναι όλα λίγο μπερδεμένα. Λοιπόν, αυτό είναι το Bohemo, όπως σας είπα, this is Bohemo. Very nice music they play normally. I was here before 2 days ago and I really enjoy. And here we have a Solon restaurant, gourmet food. And Ariston also, very, very nice food. And I suggest you to both of these restaurants. Λοιπόν, ο Solon, πολύ ωραίο εστιατόριο, πολύ ωραίο φαγητό, έτσι gourmet. Επίσης και το Ariston, αλλά όπως βλέπετε είναι κλειστό. Δεν μπορούσα να έρθω πιο νωρίς, συγγνώμη, αλλά λόγω της δουλειάς μου. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να δούμε άλλο ένα ωραίο σκηνικό από το Πυθαγόριο. We can see also this beautiful frame, you know, of Πυθαγόριο. The port, the beautiful moon, the nice fishing boats. Really nice. This is original fishing boats. They go in, the fishing with the traditional way. Αυτά είναι τα ψαροκάικα. Δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα οι ψαράδες μας. Κρατάνε την παράδοση. Μπράβο τους. Εύχομαι και τα παιδιά τους να το συνεχίσουν. Πολύ ωραία σκάφη, πολύ προσεγμένα. These fishing boats are so really nice, make it and they take care of them. They are so clean, really fantastic. And I love, you know, that they keep these people this tradition.
So here we have another restaurant, Four Seasons. Stefanos has this restaurant, really nice guy. I suggest you to come here. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα άλλο εστιατόριο, το οι τέσσερις εποχές, Four Seasons. Πολύ ωραίο εστιατόριο, πολύ ωραία πίτσα και εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βλέπουμε εδώ το πανηγύρι. We can see here the party. Busy, busy, very busy. A lot of people. Ah, such a beautiful evening. Τόσο πολύ όμορφη η βραδιά. Πραγματικά, φίλοι μου. Θα είναι λίγο μεγάλο το βίντεο, αλλά πιστεύω θα αξίζει. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Ρεμέντζο, πολύ ωραίο έτσι καφέ, μπαρ και πολύ ωραίο μεζέ, μπορείτε να φάτε εδώ. Here we have Ρεμέντζο, very nice μεζέ, very nice καφέ and bar. I suggest you also here to come. Apollonia, it's closed, very nice restaurant. Next is Ελιά, εδώ είναι το εστιατόριο του Apollonia, δυστυχώς είναι κλειστό. Και εδώ έχουμε την Ελιά, πολύ ωραίο φαγητό. Το έχει ο Γιάννης. Πραγματικά και εδώ μπορείτε να φάτε πολύ ωραία. Here in Ελιά restaurant you can eat really very nice food, Greek food. My friend Yannis, he has it here. Yannis is over there. So let's see also from this way, Pythagorio. And we arrive near to the party, the festival. Look how beautiful is the evening. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι η βραδιά. Φτάνουμε πολύ κοντά τώρα στο πανηγύρι. Είναι πολύ ωραίο το Πυθαγόριο μας. It's so nice, you know, Πυθαγόριο in the summertime. Totally different, you know, from the winter. If you watch my winter videos, it's so calm and desert here, but beautiful, so charming. Αν παρακολουθήσετε και τα άλλα μου βίντεο, τα χειμερινά, θα δείτε πόσο ήσυχα είναι εδώ πέρα. Και είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό. Φέτος έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο νησί. Έχω να το δω πολλά χρόνια αυτό. You know, this year I'm really impressed because we have so many people, you know, that they are in the island. I haven't many years to see so many people, but probably these 2 years that the people they could travel, you know, now they make them really that to want to travel and mostly to come to Greece. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτά τα 2 χρόνια απομόνωσης που είχαν όλος ο κόσμος τους έχει κάνει να θέλουν πραγματικά να πάνε διακοπές και να ξεδώσουν και να και να διασκεδάσουν, και έχω ακούσει ότι εκτός από τη Σάμο που έχουμε πάρα πολύ κόσμο και σε άλλα μέρη, σε άλλα νησιά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος γίνεται ο χαμός. Λοιπόν, εγώ λέω να σας δείξω, γυρίζω λίγο γρήγορα. Εδώ έχουμε επίσης, συγγνώμη, άμα πάρουμε αυτό το δρόμο πάμε προς το Ρεματάκι που έχει διάφορα εστιατόρια και μπαρ. Εδώ βλέπουμε ένα πολύ ωραίο, μια άλλη τζελατερία και φτιάχνουν πολύ ωραία γλυκά κιόλας εδώ. Here we see, if you see this street, is going to Rematakis. That Rematakis street has beautiful restaurants and bars. Here we can see one gelateria and pastriceria. They make very nice sweets here. And in this one that you see, here it was like a gallery, you know, for art. For different artists, you know, but the last years, you know, this year it was not open, probably, you know, because of these 2 years of isolation that we had, but really very nice place, really very nice place. And they have very nice garden. Λοιπόν, εδώ πέρα, αυτό εδώ, το χτίριο που βλέπετε, αυτό ήταν παλιά ξενοδοχείο, ο Πυθαγόρας, το πρώτο ξενοδοχείο που είχε γίνει, αλλά το είχαν κάνει γκαλερί που ερχόντουσαν διάφοροι καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο και κάνανε την έκθεση των, των καλλιτεχνιών που είχαν, από φωτογραφία, από ζωγραφική. Βέβαια τα τελευταία 2 χρόνια απομόνωσης που είχαμε, φέτος δεν ξέρω, δεν λειτουργήσε. Κοιτάξτε τι ωραίος που είναι ο κήπος. Look how beautiful is the garden.
Really nice. Πολύ ωραίο το λιμάνι μας. Λοιπόν, λέω να μην πάω σήμερα. Θα έρθω μια άλλη βραδιά για το ρεματάκι. I will come another day, another evening to see ρεματάκι. Maybe also one, a daytime also I will do that, and night time. So let's go to to the party, to the festival. Ας πάμε λοιπόν στο πανηγύρι. You know, in the festival they play mostly music, folklore music, and especially music from the islands, but also traditional folklore music and from different parts of Greece. Λοιπόν, εξηγώ στους φίλους μου ότι η μουσική είναι παραδοσιακή, συνήθως νησιώτικα, αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχουμε και την παιδική χαρά εδώ. Πραγματικά μαγική η βραδιά. Είναι πολύ ωραίο το πάρκο για τα παιδάκια, μια παιδική χαρά. Here it's a very nice playground for the kids. So sorry, now will not speak because as we going closer, you know, the sound it will be more loud, so you could not hear me. Λοιπόν, προχωράω. Δυστυχώς δεν θα μπορούσα να μιλήσω γιατί κάνει πολύ, έχει πολύ δυνατή τη μουσική τώρα, αλλά πάμε να δούμε χωρίς να μιλάμε. Yeah, you know, you can eat sweets and λουκουμάδες. Εδώ μπορείτε να φάτε μαλλί της γριάς, διάφορα γλυκά, λουκουμάδες. Και εδώ φτάσαμε στο πάρτι, στο πανηγύρι. Here we are in the party. Look how many people here. Κοιτάξτε πόσοι άνθρωποι. Στο Αιγαίο
Είναι όπως εγώ, άμα χαράζει στο Αιγαίο. Στα κύματα την ώρα πανατέλει, ο ήλιος η ανατολή πρωί αμαυροφέλει. Άμα χαράζει στο Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω, είναι όμορφα σου λέω, άμα χαράζει στο Αιγαίο. Λοιπόν, φίλοι μου, όπως βλέπετε το πάρτι εδώ, το πανηγύρι συνεχίζεται. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο εδώ στο Πυθαγόριο, όπου σκέφτηκα ότι εδώ θα είναι το ωραιότερο κλείσιμο που θα κάνουμε για αυτό το βίντεο. Εύχομαι να κάνει καλό focus η κάμερα, γιατί είναι δύσκολη ώρα, είναι βράδυ. So my friends, as you see, the party is continue. A lot of people, they have fun like this, you know, the Samian people, they dance and they have fun. We have a lot of festivals like this during the summer. We are in one very nice spot here in Pythagorio. And as you see, we have this beautiful view. And I'm thinking, you know, here is the best place, you know, for to close this video. So, my friends, thank you very much that you are watching one more video. I hope that if you like it, to subscribe to my channel and to press a small bell, you know, for to get notifications. And I hope to see you soon in my next videos. Λοιπόν φίλοι μου, εδώ πιστεύω ότι είναι το καλύτερο σημείο για να κλείσουμε. Θέλω να σας πω ότι αν πραγματικά σας άρεσε αυτό το βίντεο και είστε καινούργοι στο κανάλι μου, να κάνετε μια εγγραφή και να πατήσετε και το καμπανάκι που υπάρχει δίπλα για να παίρνετε ειδοποιήσεις για τα βίντεο μου που θα ποστάρω στο μέλλον. Λοιπόν, δεν θα μπορέσω να κάνω τόσο συχνά βίντεο, θα κάνω ότι καλύτερο βέβαια, διότι λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων μου είναι δύσκολο, δουλεύω πάρα πολλές ώρες, αλλά θα κοιτάξω ότι μπορώ να το κάνουμε, να δείξουμε εδώ τις ομορφιές του νησιού, ό,τι μπορώ, ίσως εδώ από Πυθαγόριο που είναι πιο κοντά. So my friends, I will try to, I would like again to ask, sorry that I don't make so often videos, but this period for me, because of my business, is a little bit difficult, I don't have so much free time, but I promise to make the best
for to make videos during in the summer for to show beauties of the island. So thank you very much, have a great evening or have a great day, because I don't know which day you're gonna see it. Don't forget also to watch my other videos that I have in my channel, and say about this channel also to my friends, to your friends, sorry. I was listening on the cats that was fighting behind of me, so I lost you know the concentration. So take care, have a great time, and see you in my future video, and good night from the beautiful Pythagorean. Λοιπόν, φίλοι μου, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που παρακολουθήσατε ένα ακόμη βίντεο από το όμορφο Πυθαγόριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα το πανηγύρι του συλλόγου του Λυκούργου Λογοθέτη εδώ στο Πυθαγόριο. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη βραδιά. Μοιραστείτε και το βίντεο αυτό και με τους φίλους σας αν σας άρεσε. Πείτε τους να εγγραφούν και στο κανάλι μου. Ως τότε θα κοιτάξω να κάνω ό,τι μπορώ για να βγάλουμε περισσότερα βίντεο στο κανάλι και να δείξουμε τις ομορφιές εδώ του νησιού. Λοιπόν, να μην σας κουράζω άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο, εύχομαι να σας άρεσε, και μην ξεχάσετε να πατήσετε like, βοηθάει στον αλγόριθμο. Λοιπόν, από το όμορφο Πυθαγόριο της Σάμου σας καληνυχτώ, να έχετε μια υπέροχη μέρα, αν είναι μέρα την ώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, να έχετε μια υπέροχη βραδιά. Θα τα πούμε πάλι σύντομα από το κανάλι Μιχάλης Films, από το όμορφο Πυθαγόριο της Σάμου. Σας καληνυχτώ και να προσέχετε πάρα πολύ τον εαυτό σας. So good night my friends and take care yourself. Thank you.